Λουί, τον Διευθυντή της Μέσης Εκπαίδευσης. Αυτό το θέμα που προέκυψε με τον εκπαιδευτικό, όπως σας είχαμε πει προηγουμένως, με τη συνάδελφο την Κωνσταντίνα τη Δημητρίου, εναντίον του οποίου διερευνάται υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Κύριε Λουί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Δυστυχώς δεν περιποιεί τιμή στους εκπαιδευτικούς αυτό το περιστατικό, κύριε Λουί. Ευχόμαστε να είναι μεμονωμένο και να μην υπάρχουν παρόμοιου τύπου. Τι ενημέρωση έχετε ακριβώς εσείς για το συγκεκριμένο περιστατικό? Καταρχήν, όπως έχετε πληροφορηθεί, εκεί πρέπει να προσωποκρατείται το άτομο αυτό. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε το τελικό αποτέλεσμα της έκβασης και τη στοιχειοθέτηση της υποθέσης από την αστυνομία. Το δεύτερο είναι ότι αυτός ο εκπαιδευτικός είναι αδιόριστος. Άρα δεν ακολουθεί τη διαδικασία μέσω της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, άρα δεν έχει μπει στη διαδικασία ένταξης ομαλήσης στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι, γιατί μας έκανε και εμάς εντύπωση η ηλικία του κυρίου, ότι είναι 25. Το τρίτο βασικό σημείο που πρέπει να πούμε είναι ότι στην ουσία ο λόγο εκπαιδευτικός απασχολήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα σε πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας με λευκό ποινικό μητρό, όπως προαπαιτεί. Άρα αυτή τη στιγμή δεν είναι στο χώρο της εκπαίδευσης από τον περασμένο μήνα και στην ουσία βγήκε στην επιφάνεια αυτό το πράγμα και γι' αυτό και βρίσκεται εν εξελίξει αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, ναι. Είπατε προηγουμένως ότι ήταν αδιόριστος και δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που ακολουθούνται. Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για μια μόνιμη θέση? Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για να γίνει κάποιος είτε επί συμβάση, είτε επί επιδοκιμασία, είτε μόνιμος διορισμός είναι μέσω της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Δεν ήρθε η σειρά του ή δεν επέτυχε στον κατάλογο διοριστέων για να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός. Είναι κατανοητό αυτό που μας λέτε, όμως υπάρχει διαδικασία που αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, τη ψυχοσύνθεση του κάθε εκπαιδευτικού που αναλαμβάνει μια μόνιμη θέση? Γι' αυτό μας το λέτε, σαν παράδειγμα? Ναι, το λέω σαν παράδειγμα για να μην στοχοποιούνται οι 15.000 εκπαιδευτικών που βρίσκονται διορισμένοι στον χώρο της εκπαίδευσης. Κύριε Λουί, προσέξτε. Δεν στοχοποιείται κανείς. Υπάρχουν μεταξύ μας και σε όλα τα σύνολα τέτοιου είδους περιστατικά. Άλλο είναι το ερώτημα. Ένας εκπαιδευτικός ο οποίος θα πιάσει μια μόνιμη θέση στο σχολείο, μέσα από τις διαδικασίες που ακολουθούνται για να λάβει αυτή τη μόνιμη θέση, γίνεται οποιαδήποτε διαδικασία από πλευράς Υπουργείου για την ψυχοσύνθεσή του, πέραν από το λευκό ποινικό μητρό? Ναι, περνάει από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και τη χάνει εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας στην προκαταρκτική πριν διοριστεί και συζητιούνται μια σειρά από θέματα όσον αφορά των βαθμών προετοιμασίας του για την ομαλή ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα στην ουσία αυτή τη στιγμή εμείς βλέπουμε και παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτή η οποία είναι πράγματι οδυνηρή για έναν όποιος μπορεί να χαρακτηρίζεται εκπαιδευτικός και περιμένουμε το πόρισμα και τη στοιχειοθέτηση της αστυνομίας. Μάλιστα. Δηλαδή, κύριε Λουί, έχει περάσει από μια διαδικασία αυτός εκπαιδευτικός για να ενταχθεί στα προγράμματα αυτά? Δεν πέρασε, λέει ο κύριος Λουί. Αυτός ήταν αδιόριστος. Όχι, αλλά υπάρχει και πάλι εξέταση, δεν είναι αυτό που μας είπατε? Αυτό το οποίο υπάρχει, κύριε Σοκράτους, είναι ότι στην ουσία πληρούσε τους όρους και το λευκό ποινικό μητρό όσον αφορά το να του δοθεί η δυνατότητα με αγοράν υπηρεσιών στο να προσφέρει τις υπηρεσίες. Μάλιστα. Άρα μόνο το λευκό ποινικό μητρό περιλαμβάνει αυτή την εξέταση? Ναι. Και το πτυχίο το οποίο έχει και η μοριοδότηση που δέχεται. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, το λευκό ποινικό μητρό είναι το μόνο που ζητείται και σε όλες τις περιπτώσεις, όχι μόνο στους αδιόριστους. Και στους διορισμένους το ζητάμε αυτόν, αλλά οι διορισμένοι τη χάνουν της έγκρισης πιστοποίησης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Όσον αφορά όμως τις ικανότητες και όσον αφορά την ομαλή ένταξή τους, επιδέχονται προγράμματα επιμόρφωσης για να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα και ούτω καθεξής. Άλλο είναι αυτό, κύριε Λουί. Αυτό αφορά τις ικανότητες τους, την εκπαίδευσή τους για την ένταξη στα σχολεία. Άλλο όμως είναι το θέμα του να εξετάζονται ίσως από κάποιους ειδικούς που ίσως θα μπορούν να αντιληφθούν. Ενημερώνονται για όλα τα πρωτόκολλα, τις περιορισμούς και τις διατάξεις. Άρα στην ουσία οι μόνιμοι οφείλουν να συμμορφώνονται
Δεν έχει να κάνει με μόνιμους και αδιορίσεις. Είναι κάτι διαφορετικό που λέει η Στέλλα, αντιλαμβάνομαι, κύριε Λουή. Κατά πόσον αυτός ο εκπαιδευτικός ή οποιοδήποτε εκπαιδευτικός διαθέτει την ψυχοσύνθεση και είναι σε ψυχολογική κατάσταση, ούτως ώστε να αναλάβει ένα πόστο είτε μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, είτε για τον διορισμό του στα σχολεία. Και είναι αυτό που λέμε σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και σε ένα άλλο επίπεδο που δεν αφορά μόνο τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και ικανότητες. Αυτό είναι, δηλαδή, ποιοι μπαίνουν στα σχολεία μας και στα προγράμματα που συμμετέχουν τα παιδιά μας. Τα διάφορα ψυχομετρικά τεστ, τη ψυχοσύνθεση και ούτω καθεξής, στην ουσία χρειάζεται μια διαδικασία η οποία ενώπιον επιτροπής που να συγκροτείται και να ελέγχεται από πριν. Αλλά όταν χρειάζεται, υπάρχει μεγάλο, πρόθεση να γίνει. Είναι ένα μεγάλο θέμα για τη διαδικασία της εισαγωγής. Σωστό, αλλά υπάρχει πρόθεση να γίνει. Υπάρχουν σκέψεις και βάσεις για το γεγονός ότι πρέπει να γίνεται αυτή η εξέταση και σε άτομα τα οποία. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι τα παιδιά στα σχολεία, ενήλικα παιδιά τώρα. Και το να κρίνω κάποιον ή να τον αξιολογώ με βάση τις εκπαιδευτικές του γνώσεις και την ικανότητα, τα ακαδημαϊκά του προσόντα είναι ένα, αλλά το θέμα του ποιόν του, του χαρακτήρα του και ό,τι έχει να κάνει με την διαχείριση της συμπεριφοράς στα σχολεία, αυτό είναι κάτι διαφορετικό και πολύ σοβαρό, όπως προκύπτει, κύριε Λουή. Ναι, όπως προκύπτει, όταν ενταχθεί κάποιος σε μια σχολική μονάδα η οποία λειτουργεί, η οποία καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο και παρακολουθεί τη συμπεριφορά στο βαθμό. Ναι, που και όχι μόνο για νέους και για υφιστάμενους εκπαιδευτικούς. Ναι, και τους υφιστάμενους και όλους. Πρέπει να το βάλετε πρώτη προτεραιότητα, νομίζω. Είναι από τις ιδιαίτερα όσον αφορά το Υπουργείο Παιδείας, κατάφερε να έχει τον κατάλογο των διορισμών για να παίρνει τουλάχιστον από πλευράς ικανοτήτων και προσόντων τους ικανότερους. Και στην ουσία, όσον αφορά την λόγω της πολυπλοκότητας της κοινωνίας μας, βλέπετε ότι αυτά τα δύσκολα προβλήματα και οι προκλήσεις που υπάρχουν, που παρευτρέπονται ορισμένοι, χρειάζεται στην ουσία και είναι αναγκαιότητα η ίδια η δομή της προσωπικότητας του καθένα. Μάλιστα, ελπίζουμε χρειάζεται να και το κάνει έλεγχος από πλευράς του κράτους, αλλά εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Σας ευχαριστούμε και πάμε γρήγορα στην αστυνομία, κυρίες και κύριοι, και στον εκπρόσωπο τύπου.